καταστρέφεται την προσπάθεια και του υποκοπαιδείας, όλα αυτά που λέτε το τελευταίο καιρό, ποια είναι η θέση σας? Αυτό που πρέπει να μάθει ο λαός μας επιγόντως είναι αυτό που δυστυχώς αποκρύπτεται μεθοδικά. Ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών στα θρησκευτικά για τους Ορθοδόξους μόνο μαθητάς και μαθητές είναι πιστή αντιγραφή του θρησκεολογικού προγράμματος σπουδών για νέους της νεοβουδιστικής παγκόσμιας οργάνωσης Αριγκάτου, η οποία χρηματοδοτείται αφιδώς από τον γνωστό Αμερικανό ολιγάρχη David Rockefeller. Τα συμπεράσματα λοιπόν στους αγαπητούς τηλεθεατάς. Το ερώτημα που τίθεται είναι, ο κ. Υπουργός μιλάει για ανεξιθρησκεία, ανεξίθρητο σχολείο, και την ίδια στιγμή ο ίδιος ψηφίζει νόμο που επιτρέπει και αναγνωρίζει το δικαίωμα στους μουσουλμάνους, Εβραίους και Ρωμοκαθολικούς να επιλέγουν και το περιεχόμενο του μαθήματος και τους δασκάλους που το διδάσκουν. Στους Ορθοδόξους όμως θέλει ο ίδιος να αναστοχαστεί και να κάνει μια θρησκεολογική σούπα. Γιατί το ερώτημα είναι οξύ για τον Πρωθυπουργό και τον συγκυβερνώντα, τον κύριο Καμένο.